Στην παρουσία τη Αθήνα θα πραγματοποιηθεί όπω ανακοίνωσε η καγκελαρία η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Νωρίτερα, ο Στέλιο Πέτσα, ανακοινώνοντα το αίτημα τη ελληνική πλευρά να μετάσχει στη διάσκεψη, είχε σημειώσει ότι η πολιτική λύση στη Λιβύη είναι αυτή η οποία προκρίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μα. Εμεί κάνουμε κάθε προσπάθεια. Για να συμμετάσχουμε, θέλουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχει να κάνει με την επίλυση του προβλήματο στη Λιβύη, πάντα στη βάση πολιτική λύση. Μία από αυτέ τι διαδικασίε είναι και η διαδικασία του Βερολίνου. Έχουμε ζητήσει να συμμετάσχουμε. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση εντείνει συνεχώ τι κινήσει τη στη διπλωματική σκακέρα, στον απόϊχο τη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στι Ηνωμένε Πολιτείε. Το ζήτημα τη τουρκική προκλητικότητα και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική βρέθηκαν στο επίκεντρο τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Τζέφρι Πάιατ. We've always been involved. Uh, we've worked through our ambassadors here in Athens, in in Ankara, through European Command. Um, I've worked very closely with both General scaparati and General Walters on issues around the dynamic between. Σε συνέντευξή του, ο Τζέφρι Πάιατ σημείωσε ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσίασε με σαφήνεια τι ελληνικέ θέσει και σχολίασε τι πληροφορίε για διαμεσολάβηση της Ουάσιγκτον ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Τα γεράκια τη Άγκυρας συνεχίζουν να τραβούν το σκηνή στο Αιγαίο με νέες υπερτήσεις μαχητικών. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε κάθε ευκαιρία ότι η χώρα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με όποιο τρόπο κρίνει ότι είναι ο πιο πρόσφορος. Δεν είμαστε εμεί αυτοί οι οποίοι επιδιώκουμε την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θα επιδιώξουμε σε κάθε περίπτωση να επιλύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία με τρόπο ειρηνικό και γι' αυτό και κρατάμε ανοιχτό το κανάλι του διαλόγου με την Τουρκία, επιδιώκοντας μέσα από αυτές τις συζητήσεις να μειώσουμε το συνολικό επίπεδο της έντασης. Ο Πρωθυπουργό αναμένεται και να εστιάσει στα ελληνοτουρκικά και στη συνεδρίαση επόμενη... της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τρίτη.